Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, των Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελλάδος και της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Ξεκίνησε από εδώ πέρα με σημαντικό κορμό τα έγγραφα του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης μαζί με τα έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Μια και Venga, βέβαια, direttrice. και λέει. Ξεκινήσαν όλα μαζί. Όλοι μαζί, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, βάλαμε μαζί όλα αυτά τα έγγραφα και βγήκε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί για πρώτη φορά εκτίθενται έγγραφα που δεν τα είχαν δει ποτέ. Όπως επίσης ξεκινάμε από εκεί πέρα που είναι τα απομνημονεύματα του Τζοβάνι Ρωμαίοι για την δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και για την Ναυμαχία του Ναυαρίου και μετά όλα αυτά τα έγγραφα που βλέπετε εδώ πέρα είναι του Γενικού Αρχείου, του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης. Τα άλλα που βλέπετε εκεί πέρα, εδώ πέρα, είναι σε ψηφιακή μορφή και είναι των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Κύπρου. Siamo incuriositi, dottor Corintos, dalla presenza di Nicosia. L'archivio dell'Università di Nicosia, così un po' fuori nella tangente greca, perché e come entra in gioco in questo contesto? Perché in realtà Cipro non era al di fuori di tutti questi sforzi per la liberazione della Grecia, per questo abbiamo proposto insieme con la direttrice il coinvolgimento della Società di Studi Ciprioti, perché in realtà anche Cipro ha contribuito al risorgimento della Grecia, tant'è vero soprattutto nel periodo capodistriaco, molti ciprioti chiedevano il sostegno di Capodistrias anche per il risorgimento di Cipro. E ci stanno alcuni documenti proprio dell'Archivio di Stato che parlano di questi sforzi dei ciprioti per la liberazione della Grecia.